Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αναφέρεται στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι θέμα σοβαρό, είναι το θέμα της ομολογίας και της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο που λέει τι είναι ο Χριστός και το συνιστούμε σε όλους εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν θεολογία για το πρόσωπο του Κυρίου μας και πώς αναφέρεται βέβαια με ντοκουμέντα μέσα από το Ευαγγέλιο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, γιατί όπως είπαμε ο Κύριος πατάει σε δύο διαθήκες, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και ο πατήρ Νεκτάριος Ζιόμπελας, ο αγαπητός συνεργάτης μας, και τον ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι συνεργάτης και τον ξεχάσαμε. Να με συγχωρούν όσοι ξεχάσαμε κάποια ονόματα. Λοιπόν, ο πατέρας Νεκτάριος μας πρότεινε να κάνουμε εκπομπές οι οποίες να αφορούν την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά την Παλαιά Διαθήκη γιατί. Διότι υπάρχει, όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι, μια αναδυόμενη καινούργια τάση στην νεοελληνική πραγματικότητα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επαναφέρουν το πάνθεο ή τη σκέψη την αρχαία ή την θρησκεία την αρχαία, όπως θέλετε τον μονοθεϊσμό, τον αρχαίο μονοθεϊσμό, αν το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αν και είναι πολυθεϊσμός, ας πούμε, στην πλειονότητά του, διότι ο Παύλος είπε ότι ένας είναι ο Θεός και αυτός είναι άγνωστος σας και θα εγώ να σας τον κηρύξω. Επομένως, από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται μια γνώση του τι είναι η Παλαιά Διαθήκη, τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι παραξηγημένη η Παλαιά Διαθήκη και γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει ένα καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, ενώ στην ουσία συμβαίνει να έχει και διδακτικό χαρακτήρα αλλά και ιστορικό χαρακτήρα και να περιγράφει όλες τις κακίες των ανθρώπων οι οποίοι έζησαν τότε, αλλά και τις καλές τους στιγμές, την πίστη τους, όπως την πίστη του Αβραάμ, τα σφάλματά τους, όπως τα σφάλματα του Δαβίδ και πολλών άλλων, και έτσι να δώσουμε να ακουστεί, ας πούμε, η πραγματικότητα για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Κύριος μας δεν απέρριψε την Παλαιά Διαθήκη, πώς είναι δυνατόν να την παρεμπλέψουμε κι εμείς. Είναι σχήμα οξύμορο κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και στις τηλεοράσεις και λένε εμείς δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, αλλά όχι την Παλαιά Διαθήκη. Λάθος είναι αυτό. Όποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό αναγκαστικά, αναγκαία και ικανή συνθήκη που λέμε είναι να δεχτεί και την Παλαιά Διαθήκη. Διότι η Παλαιά Διαθήκη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μιλάει για τον Χριστό και για τους προ-Χριστού χρόνους, την ανοριμότητα αυτή της ανθρωπότητας και τα στάδια που πέρασαν και μάλιστα έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα για τους αρχαιολόγους σήμερα, οι οποίοι βάσει της Παλαιάς Διαθήκης πηγαίνουν και κάνουν ασκαφές στη Χαλδαία, στην Ουρ, σε διάφορες πόλεις που έζησαν τα πρόσωπα αυτά τα οποία λένε ότι είναι μυθικά. Τα πρόσωπα είναι πραγματικά, διότι δεν είναι και τα ομηρικά έπι, αν σκεφτείτε ότι μέχρι προ 150 ετών περίπου τα θεωρούσαμε παραμύθια. Ότι δηλαδή τα έβγαλε ένας άνθρωπος από το μυαλό του. Αγαπητοί φίλοι, ας έχουμε υπόψη ένα πράγμα. Ότι η πραγματικότητα είναι πιο φανταστική και πιο πολυπίκυλη και πιο απροσδόκητη από οποιαδήποτε φαντασία ανθρώπου. Αυτό είναι μια ψυχολογική παρατήρηση, γιατί λένε μερικοί ότι τα ανέκδοτα αυτά τα κάθονται και τα βγάζουν. Δεν κάθονται και τα βγάζουν τα ανέκδοτα, ούτε τις ιστορίες που γράφουν, αλλά είναι μέσα από την πραγματικότητα της ζωής. Η ζωή είναι πολύ πιο ρεαλιστική και πιο σκληρή και έχει εικόνες μεγάλης δυνάμεως, σφρίγους, γιατί είναι ζωντανή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν καμία ανθρώπινη φαντασία δεν μπορεί να παραβληθεί με την ίδια την πραγματικότητα. Το λέω αυτό για να μην τυχόν νομιστεί ότι υπάρχει μυθολογικό περιεχόμενο στην Παλαιά Διαθήκη. Κανένα μυθολογικό περιεχόμενο, είναι ιστορικό το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης, καθαρά 100% ιστορικό και τίποτα το μυθικό. Άλλωστε δεν μπορούσαν άνδρες, άγιοι όπως ο Μωυσής και οι προφήτες, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, οι μεγάλοι προφήτες, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας και όλοι αυτοί, οι οποίοι περιέγραψαν τη ζωή του Χριστού κατά λοιπόν σαν την έβλεπαν μπροστά τους, σαν να έκαναν δημοσιογραφικό ρεπορτάζ θα λέγαμε σήμερα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ενεπλάξαν με μύθους, γραιώδεις μύθους όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά μόνο με την ρεαλιστική πραγματικότητα αυτή που περιγράφεται μέσα στα βιβλία του Μωυσή και των προφητών και της ιστορίας του Ισραήλ, αλλά όχι μόνο της ιστορίας του Ισραήλ, της ιστορίας όλης της ανθρωπότητας. Θα έλεγα η μισή Παλαιά Διαθήκη δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αλλά όλη την ανθρωπότητα. Έτσι και οι Έλληνες αναφέρονται μέσα και οι Κύπροι αναφέρονται, και οι Σκύθες αναφέρονται, οι παλιοί λαοί και λοιπά, με ονόματα, με τοποθεσίες και όλα αυτά.
Λοιπόν, υπάρχει μια τάση σήμερα στην Αμερική, και από αυτή την εισαγωγή να βγούμε στο θέμα μας, να πηγαίνουν κρατώντας την Παλαιά Διαθήκη αρχαιολόγοι, διότι η παραμικρή λεπτομέρεια που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί να τους οδηγήσει σε μια μεγάλη θριαμβευτική αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων και τάφων, πλακών και οτιδήποτε μπορεί να στερώσει από την άλλη μεριά την αλήθεια της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Βασιλιάδου, ο οποίος γράφει «Η Παλαιά Διαθήκη υπό το φως της αρχαιολογικής καπάνης». Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αν με συγχωρέσετε, αλλά υπάρχει, Βασιλιάδης λέγεται, και έχει γράψει για την Παλαιά Διαθήκη ένα σπουδαίο βιβλίο με ντοκουμέντα, με βιβλιογραφία πάρα πολύ μεγάλη στο τέλος, από μελέτες, ανασκαφές και επιτεύξεις που έκαναν, όπως ξέρετε, και τα έγγραφα της Μαύρης Θαλάσσης, του Κουμράν και όλα αυτά, τα οποία αναφέρονται εκεί. Όποιος θέλει να τα δει, μπορεί να ανατρέξει σε αυτό το βιβλίο. Μετά τις ευχαριστίες προς όλους τους πατέρες, προς όλους εκείνους τους αγαπητούς αδερφούς εν Χριστώ, οι οποίοι βοηθούν, ας περάσουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό μας θέμα, το οποίο, όπως είπαμε, είναι από το 16ο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης. Είναι εκεί όπου ο Κύριος έρχεται στα μέρη της Κεσαρίας του Φιλίππου, όπου ρωτάει ο Κύριος τους μαθητές του ποιο νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, ότι είναι ο γιος του ανθρώπου, δηλαδή εγώ. Τώρα, γιατί αναφέρει Κεσαρία του Φιλίππου? Γιατί, θα το δέσουμε τα προηγούμενα, υπάρχει και άλλη πόλη η οποία ιδρύθηκε υπό του Στράτονος, και για να αντιδιαστείλει τις δύο πόλεις, έτσι να βλέπουμε ότι κάθε λέξη της Αγίας Γραφής έχει αγιοπνευματική σημασία. Γι' αυτό λοιπόν είπε της Κεσαρίας Φιλίππου. Τώρα, η ερώτηση αυτή αφορούσε το πρόσωπό του. Ζήτησε πρώτα να μάθει τη γνώμη των άλλων, των πολλών, μη τυχόν οι μαθητές παρασυρθούν, και με το σκοπό να αναφερθεί η γνώμη των πολλών, ούτως ώστε να ερωτηθούν οι ίδιοι οι μαθητές στη συνέχεια και να τους πει εσείς, τέλος πάντων, ποιος νομίζετε και ποιος λέτε ότι είμαι. Από τον τρόπο λοιπόν της ερωτήσεως, να τους ανεβάσει λίγο το νου σε μεγαλύτερες έννοιες, υψηλότερες έννοιες, ούτως ώστε να μην πέσουν και αυτοί στο σφάλμα κάποιων λαϊκών οι οποίοι έλεγαν οτιδήποτε ήθελαν για το πρόσωπο του Χριστού. Είχε κάνει προηγουμένως πάρα πολλά θαύματα, αυτό να μην το ξεχνάμε, και τους έδωσε πολλές αποδείξεις με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος, του τρόπου και της συμφωνίας με τον Πατέρα για το πώς όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν. Δεν τους ρώτησε ποιοι νομίζουν ότι είμαι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, διότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να εκμεύσουν λέξεις από τον Κύριο, ώστε να τον καταδώσουν, να τον περδικλώσουν, να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Βέβαια, είδατε πόσες φορές ξέφυγε ο Κύριος και τους απέδειξε τη σοφία του και την τέλεια θεότητά του από τον τρόπο ακριβώς που χειρίστηκε τις ερωτήσεις των Φαρισαίων. Αλλά υπήρχαν γνώμες για τον Χριστό που ήταν πολύ κατώτερες της πραγματικότητος και δεν ήταν απαλλαγμένες της πονηρίας των Φαρισαίων, συγγνώμη, οι οποίοι διέδιδαν αυτά τα πράγματα και ήταν γεμάτοι από φθόνο και κακία προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Για να δείξει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός πως ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό το σχέδιο της θεϊκής οικονομίας, γι' αυτό λέει τον ιόν του ανθρώπου. Με αυτή την ονομασία, πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις, αντιδιαστέλει τον εαυτό του και αποδεικνύει την ανθρωπότητά του και τη θεότητά του σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται από τον ουρανό, εκεί μας δείχνει και τις δύο φύσεις του. Κανένας άνθρωπος δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά γεννιέται από τη γη, από τους γονείς του. Εφόσον όμως ο Υιός του ανθρώπου γεννιέται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον ουρανό, τότε και τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός, για τους, τα λέμε αυτά, για τους νοήμονες, έτσι, και όχι για τους αιρετικούς, οι οποίοι θέλουν μόνο την ανθρωπότητα του Χριστού και την ανθρωπινότητα, να το πούμε έτσι, να το καταλάβουμε απλότερα, ότι είναι μόνο άνθρωπος ο Χριστός, διότι αυτό, να έχετε υπόψη, αγαπητοί φίλοι, ότι όποιος πιστεύει μόνο την ανθρωπινότητα του Χριστού, ας μας επιτραπεί ο αδόκιμος όρος για να δώσουμε να καταλάβουμε, δηλαδή το ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος,
ανθρωπότης είναι κανονικά, η ανθρωπότης του Χριστού. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος έχει πέσει έξω από την αλήθεια και δεν έχει τρόπο σωτηρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι άνθρωποι επίσης πιστεύουν την ανθρωπότητα του Χριστού μόνο, όπως ο Ρενάν και οι φίλοι του, όπως οι Μασόνοι, όπως οι Ιαχωβίτες, όπως μερικοί εκ των Εβραίων, οι οποίοι δέχονται τον, όχι τον μεσιακό του ρόλο, τον προφητικό του ρόλο, ότι υπήρξε προφήτης. Αλλά και ολόκληρες κατηγορίες άλλων ανθρώπων δέχονται τον Χριστό σαν άνθρωπο. Και μάλιστα τον εκθεάζουν, όπως κάποιοι σοσιαλιστές κλπ. Και είναι ότι υπήρχε, ήταν ο σπουδαιότερος των ανθρώπων, λένε. Αυτό όμως δεν τους απαλλάσσει από την κρίση, η οποία λέει ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά τι είναι ο Χριστός, διότι ο Χριστός μας δίνει τα εχέγγυα να τον πιστέψουμε και να τον γνωρίσουμε και να τον καταλάβουμε και να δούμε ότι είναι και τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Όποιος δέχεται την τέλεια ανθρωπότητα του Χριστού, έστω και αν τον εγκομιάζει με τα μεγαλύτερα εγκόμια, αυτό ας το προσέξουμε, δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Πρέπει να γνωρίζει και την θεότητα του Χριστού και να τον θεωρεί ως το μόνο σωτήρα και λυτρωτή του, προσωπικό λυτρωτή του και λυτρωτή όλης της ανθρωπότητας. Διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και σε πολλές συζητήσεις, «Α, ο Χριστός ήταν ο πιο φωτισμένος άνθρωπος που κατέβηκε να διδάξει, ο καλύτερος διδάσκαλος». Μα δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους διδασκάλους, διότι οι άλλοι διδασκάλοι δεν κατέβηκαν από τον ουρανό, από τον Πατέρα, στη γη, δεν σαρκώθηκαν, αλλά ήταν γήινοι, ήταν εκ των κάτω, όπως λέει ο Χριστός. Και του είπε και το Νικόδημο, θα το δούμε παρακάτω σε άλλες εκπομπές μας, στην συνομιλία αυτή την περίφημη με τον Νικόδημο, όπου του λέει, εμείς σας λέμε αυτά που είδαμε στον Πατέρα, κοντά στον Πατέρα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός είναι πάντοτε κοντά στον Πατέρα και ήσαν πάντοτε κοντά στον Πατέρα. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι τα μυστήρια, τα μεγάλα μυστήρια, τα οποία εμείς τα δεχόμαστε όπως τα λέει ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή και όπως οι πατέρες δογμάτισαν και σκέφτηκαν ότι αυτά είναι τα σωστότερα, ας πούμε, του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορεί ο καθένας να πετάει δικά του τσιτάτα και δικές του γνώμες, έτσι. Άρα να έχουμε τη γνώμη της Ορθοδοξίας, τη γνώμη της Εκκλησίας, αταλάντευτα. Ας ζητήσουμε εξηγήσεις για το τι πρεσβεύει η Ορθοδοξία, αλλά προς Θεού μην υπερκεράσουμε και τις γνώμες των πατέρων και πούμε ότι εμείς είμαστε αξιότεροι να δώσουμε ερμηνείες στα μεγάλα μυστήρια, το τριαδικό του Θεού μυστήριο και στις αρσαρκώσεως του Θεού λόγου. Λοιπόν, ας το προσέξουμε αυτό, διότι νομίζουν ότι τελειώσανε με το θέμα Ιησούς Χριστός όσοι είπανε ότι ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος των ανθρώπων. Λάθος. Είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Και δεν πρέπει να επανεπάβεται κανενός η συνείδηση όταν δεν πιστεύει την θεότητα του Χριστού. Πώς πιστεύεται ο Χριστός, ας το πούμε με δύο λόγια. Υιός Θεού και Θεός, σαρκωθής, γεννόμενος άνθρωπος, για τη σωτηρία των ανθρώπων και εμού προσωπικός. Εάν δεν πούμε το εμού προσωπικός και αν δεν πούμε για τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η κίνηση από το Θεό, από τον άνω προς τα κάτω. Και αυτή άλλωστε είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Σας ρωτήσουν τι διαφορά έχει η χριστιανική θρησκεία από τις άλλες. Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες. Η χριστιανική διδασκαλία του Χριστού μας ήρθε εκ των άνω, από το Θεό προς τους ανθρώπους. Και όχι από τους ανθρώπους προς το Θεό, προς τα πάνω, είναι δύο διαφορετικές κινήσεις. Η μία είναι εκ των άνω προς τα κάτω και αν είναι εκ των κάτω προς τα άνω. Ούτε μία σχέση, έτσι, είναι συγκρουόμενα πράγματα. Άρα λοιπόν, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, διότι ο Κύριος θα δείτε στη συνέχεια της εκπομπής μας ότι ζήτησε τι ακριβώς πιστεύουν και οι μαθητές και δίχως να τους εκβιάσει καθόλου, τους ζήτησε τη γνώμη τους, την οποία την εξέφρασε, όπως ξέρουμε, ο Πέτρος με εκείνη την περίφημη ομολογία του Πέτρου, όπου τον εγκομίασε με μεγάλο εγκόμιο ο Κύριος. Ήθελε λοιπόν να τους δείξει ότι η προηγούμενη γνώμη, δηλαδή η γνώμη των πολλών, απέχει πάρα πολύ από την αξία την οποία έχει ο Κύριος, την υπερτέλεια αξία, τη θεϊκή και την τέλεια ανθρώπινη αξία. Για να δει λοιπόν αν ο Κύριος θα ξέρει όλα αυτά, αλλά θέλει να δει τι σοφία επικρατεί μεταξύ των μαθητών του, για να τους διορθώνει κάθε φορά
γιατί το έργο του ήταν η διδασκαλία και όχι η κρίση την πρώτη φορά. Τους απαλλάσσει λοιπόν ο Κύριος από την υποψία ότι αυτός είναι κάποιος από τους παλαιούς, γιατί του είπανε εσύ είσαι ο Ιωάννης λέει ο κόσμος ή ο Ηρώδης, μάλλον όχι ο Ηλίας. Ο Ηλίας και ο Ιωάννης λέει είσαι που ξανάρθατε κλπ. Ο Ηρώδης νόμιζε ότι ο Χριστός είναι ο Ιωάννης τον οποίο εκείνος αποκεφάλισε. Και τι απάντησε ο Πέτρος, να το θυμόμαστε το πάντα, ο ενθουσιώδης αυτός κορυφαίος του χορού των Αποστόλων, τι απαντάει? Μολονότι, όπως βλέπουμε ότι όλοι οι μαθητές ρωτηθήκανε, απαντάει όμως εκείνος. Έτσι με θερμότητα μπαίνει στη συζήτηση ο Πέτρος. Όταν ζήτησε λοιπόν να μάθει τη γνώμη των μαθητών, ο Κύριος, αφού προηγουμένως είπε ποια είναι η γνώμη του κόσμου, ο Πέτρος προλαβαίνει τους άλλους και λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Κοιτάξτε πώς τον περιγράφει με τελειότητα αυτή η φράση τον Κύριο. Και τι του είπε ο Κύριος «Μακάριος είσαι Υιέ του Ιωνά», διότι αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, δηλαδή σάρκα και αίμα, δεν είναι έργο ανθρώπινης αποκαλύψεως, αλλά θείας αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο Πατέρας δίνει σε όποιον νομίζει ότι είναι καλοπροαίρετος αυτή την ομολογία, αυτή την πίστη, αυτή τη γνώμη. Τη δίνει ο Πατέρας. Κοιτάξτε πώς περιγράφεται εδώ ότι υπάρχουν σκέψεις στους ανθρώπους οι οποίες προέρχονται από τους ανθρώπους και σκέψεις προέρχονται από τον ίδιο τον Θεό. Άλλωστε, τι είναι το Πνεύμα του Άγιο? Ένας πληροφορητής της σοφίας του Θεού. Ο Παράκλητος είναι εκείνος ο οποίος ο Θεός ο ίδιος, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, το οποίο μας πληροφορεί και μας δίνει την τέλεια αλήθεια, την οποία δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, λέει μία αλήθεια και τρία λάθη, διότι σφάλει συνεχώς. Είδατε και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτό δεν μου αποκαλύφθηκε από τον Θεό. Άπα να πει ότι στους Αγίους υπάρχουν οι αποκαλύψεις εκ του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες είναι τόσο σταθερές. Σίγουρα, όταν τον επισκέφθηκε ο Ναθαναήλ, του είπε ο Κύριος ότι επειδή σε είδα κάτω από τη σικιά, πίστεψες και είπες ότι πραγματικά είμαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ο Ναθαναήλ είχε πει, δίχως να είναι μαθητής του Χριστού, ότι εσύ είσαι πραγματικά εκείνος που περιμένουμε ο Μεσσίας. Τον μακάρις όμως τον Πέτρο, διότι εκεί ο Πέτρος τον παρουσιάζει σαν αληθινό και μοναδικό Υιό του Θεού, το κεφαλαίο Υιό του Θεού. Και στην περίπτωση του Πέτρου φανερώνεται και εκείνος που αποκάλυψε στον Πέτρο αυτή την αλήθεια, δηλαδή ο Πατέρας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο Θεός, ούτως ώστε αυτά τα λόγια να μην νομιστεί ότι είπε χάριν φιλίας ο Πέτρος, μια διάθεση δηλαδή να χαρίζεται προς τον Χριστό ή για λόγους κολακίας, γιατί υπάρχουν και κόλακες. Αλλά λέει και το ότι σου το αποκάλυψε ο Πατέρας, για να μην νομίζουν οι άλλοι ότι ήταν η γνώμη του Πέτρου και έτσι πούνε οι άλλοι, καλά, εμείς δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό που σκέφτηκε ο Πέτρος. Θα το σκεφτείτε και θα σας το δώσει ο Θεός να το πιστέψετε, αν είσαστε καθαροί στην καρδιά, όπως και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε Ιησού Χριστό αν δεν είμαστε καθαροί και αν δεν μας επισκεφτεί αυτό το Πνεύμα του Θεού, το οποίο μας βάζει μέσα στην ψυχή μας και μέσα στη σκέψη μας την αλήθεια αυτή. Γι' αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για αυτή την αλήθεια, διότι ο Πατέρας τη δίνει. Και ο Πατέρας είναι εκείνος ο οποίος θα κανονίσει πότε και πώς και πού θα αισθανθεί την αλήθεια αυτή ο κάθε άνθρωπος. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να ομολογούμε αυτό που ξέρουμε, αυτό που μάθαμε, αυτό που διαβάσαμε, αυτό που ακούσαμε και αυτό που πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει με το αυτεξούσιο την ελευθερία του να αποφασίσει εάν θέλει τον Χριστό να τον δεχθεί σαν Υιό Θεού, Θεό και σωτήρα του προσωπικού. Έτσι υπάρχει ένα τρίπτυχο. Υιός Θεού, τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός και σωτήρας προσωπικός. Αυτά τα τρία είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα, όπως είπε παρακάτω, αλλά μόνο ο Υιός
και σε εκείνον που ήθελε να τον αποκαλύψει και ο πατέρας, βλέπουμε στον Πέτρο αποκαλύπτει, αλλά και σε εκείνον που θέλει να αποκαλύψει ο Υιός τον εαυτό του. Άρα ο Υιός είναι και αυτός Θεός. Αφού ο Θεός αποκαλύπτει και ο Υιός αποκαλύπτει και ο Θεός είναι ο Υιός και ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Να λοιπόν πώς θα βγάζουμε τα ωραία συμπεράσματα αυτά μέσα από την πίστη μας, μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής μας. Και από αυτό λοιπόν γίνεται φανερό ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι ισότιμοι και της αυτής ουσίας. Ομοούσιος δεν λέμε, στο πιστεύω, της αυτής ουσίας. Αυτό είναι απαραίτητο να το πούμε, διότι για αυτή το ομοούσιο έγινε ολόκληρος πόλεμος μέσα στην Εκκλησία με τον Άριο. Έτσι. Και ο Χριστός τι του απαντάει του Πέτρου μετά, ότι εσύ θα ονομαστείς Κυφάς, που σημαίνει Πέτρος, Πέτρινος. Κυφάς στα εβραϊκά, Πέτρος στα ελληνικά, Πέτρα. Τι δηλαδή, η πέτρα η οποία είναι ακλόνητη της πίστεως. Ωστόσο, μπορεί να είπε τον Πέτρο, συγγνώμη, τον Σίμωνα να τον ονόμασε Πέτρο, έτσι στα ελληνικά, και Κυφά στα εβραϊκά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος ο ίδιος είναι, είναι εκείνος ο φορέας της ομολογίας, αλλά η ίδια η ομολογία. Όταν λέει στην πέτρα αυτή, εννοεί στην πέτρα της ομολογίας του Πέτρου. Και αυτό το λέμε γιατί το σφεστερίστηκε ο Πάπας και είπε ότι να, μόνο ο Πέτρος είναι ικανός και άξιος μαθητής μέγας και αρχηγός των μαθητών. Όχι, όλοι ήταν ίσοι, διότι όλοι τελικά δέχτηκαν τον Χριστό σαν Θεό και σωτήρα τους και με αυτή την άποψη και με αυτόν τον τρόπο και την ομολογία αυτή δίδασκαν τους άλλους ανθρώπους. Απλώς εδώ γίνεται ο φορέας ο Πέτρος αυτής της ομολογίας, ο πρώτος που αποκαλύπτει, έτσι να το πούμε, διαμέσου του Θεού, τι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ότι σε αυτή την πέτρα της πίστεως του Πέτρου θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Δηλαδή πού? Στην ομολογία του Πέτρου, που είναι η θεότητά μου, εκεί πάνω στη θεότητά μου θα οικοδομήσω την οικοδομή της Εκκλησίας μου, δηλαδή εκεί πάνω, σε αυτή την πίστη, θα σωθεί η ανθρωπότηση. Κατόπιν στο Ματθαίο αναφέρεται και μια άλλη τιμή που κάνει στον Πέτρο, που του λέει ότι θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας. Τα κλειδιά του Παραδείσου, τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως εσύ μου αποκαλείται και μου λες τώρα αυτό, έτσι και εγώ τώρα, δεν θα παρακαλέσω τον Πατέρα, αλλά θα σε ανταμείψω γι' αυτό που είπες, με το να σου δώσω και εγώ δώρο τα κλειδιά. Έτσι. Τα κλειδιά των ουρανών. Ώστε όσα θα θελήσεις να δέσεις στη γη, θα είναι δεμένα και στους ουρανούς. Και τώρα πρέπει να λύσουμε την παρεξήγηση, αγαπητοί φίλοι, που νομίζω ότι υπάρχει στην Ρώμα Καθολική Εκκλησία, ότι ο Πέτρος είναι ο μόνος ο οποίος έδωσε τα κλειδιά αυτά, τα παραχώρησε δηλαδή φεύγοντας στον Πάπα και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Και γιατί είναι πλάνη να πούμε ότι μόνο ο Πέτρος είναι ο κλειδούχος της Βασιλείας των Ουρανών και όχι όλοι οι μαθητές, διότι τα ίδια προνόμια που έδωσε στον Πέτρο τα επανέλαβε μετά την Ανάστασή του, ας θυμηθούμε, στο δώμα όταν μπήκε μέσα και εκείνοι τρέμανε ακόμα από το φόβο της μήπως σταυρωθούν και αυτοί, και όταν τους είπε ειρήνη μην. Τους είπε ειρήνη μην, διότι είχαν χάσει την ειρήνη τους. Όταν χάσει ο άνθρωπος την ειρήνη του, αγαπητοί φίλοι, γίνεται ένα «ον» το οποίο δεν ξέρει πού να πάει και πού να κρυφτεί και τι να κάνει. Η ειρήνη της ψυχής είναι ένα από τα πολύ μεγάλα αγαθά. Νομίζω υπάρχει ένα διήγημα του Ξενόπουλου που λέει ότι κάποιος ζήτησε ένα πράγμα την ώρα που θα ανοίγανε, λέει, οι ουρανοί του πανεπιστημίου αυτού, να ζητήσει ό,τι θέλεις, αλλά μόνο ένα πράγμα θα ζητήσεις. Και εκείνος, λέει, την τελευταία στιγμή ευτυχώς για αυτόν ψεύδισε και δεν ακούστηκε καλά ότι ήθελε να γίνει πλούσιος. Σαν παιδί βέβαια δεν ήξερε να ζητήσει τίποτα καλύτερο. Παρουσιάστηκε όμως ο πλούτος και του είπε πρόσεχε, διότι δεν έχεις άλλη επιλογή, μόνο μία. Και τότε το παιδί άρχισε να σκέφτεται, πολύ λογικά και σοφά, ότι μπορεί να έχω τον πλούτο, αλλά να χάσω όλα τα άλλα. Αν χάσω την ψυχική μου ηρεμία, τι να τον κάνω τον πλούτο. Αν χάσω την υγεία μου, τι να τον κάνω τον πλούτο.
Αν χάσω την περιουσία μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, αν χάσω την πατρίδα μου, αν χάσω, τι να τον κάνω τον πλούτο. Καταλάβατε, υπάρχουν και άλλες αξίες. Είναι ωραίο αυτό το διήμα του Ξενόπουλου. Μια μέρα να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στην εκπομπή. Πολλά υποσχόμεθα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού, αν θέλει ο Θεός, θα γίνουν και αυτά. Όπως γίνανε και τόσα άλλα, τα οποία δεν φαινόντουσαν στον ορίζοντα ότι θα γίνουν, αλλά με τη δύναμη του Θεού, σιγά σιγά μπορεί κάποιος να καταφέρει κάτι. Αλλά και να επιμένει και να είναι σωστός και καλός ο σκοπός και ο αγώνας. Λοιπόν, αυτή η παρεξήγηση λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Ότι μόνο ο Πέτρος έχει τα κλειδιά των ουρανών και μόνο ο Πέτρος θα στέκεται στον παράδεισο και θα ανοίγει. Αυτό είναι κάπως λαϊκή έτσι, δοξασία, είναι μια παραδοσιακή έτσι, άποψη, ζωγραφίζουν τον Πέτρο με μια αρμάθα κλειδιών κλπ. Όμως όλοι οι μαθητές του Χριστού, όλοι οι Απόστολοι έχουν την ίδια εξουσία να λύνουν αμαρτίες, ουσιαστικά δηλαδή τι να κάνουν, να εισαγάγουν τους ανθρώπους με το λύσιμο των αμαρτιών τους στην ουράνια βασιλεία. Να τους προδιαθέτουν δηλαδή, αφού αγωνιστούν οι ίδιοι να κερδίσουν την ουράνια βασιλεία. Και το είπε για αυτό το πράγμα, όπως θα δούμε πώς εξελίσσεται μέσα στο Ευαγγέλιο αυτή η σκέψη, ότι αυτή ήταν η προοπτική του να συγχωρούν τις αμαρτίες, τόσο ώστε ο άνθρωπος να έχει ειρήνη ψυχής για να συνεχίσει τον πνευματικό του αγώνα. Διότι αν ένας άνθρωπος κάνει κάτι και δεν μπορεί να απαλλαγεί, απιστύψει αυτές τις συνειδήσεώς του, έτσι. Γι' αυτό η εξομολόγηση είναι μεγάλο πράγμα, διότι μας δίνει αυτή την ειρήνη της ψυχής του Χριστού, η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε στον πνευματικό δρόμο. Αν χάσει ο άνθρωπος την ειρήνη του, κινδυνεύει, όπως κινδύνευαν και οι μαθητές, να χαθούν, να αλλαξοπιστήσουν, να φύγουν από την πίστη, αλλά ευτυχώς ο Κύριος, μέσα στην πανσοφία του, τους στήριξε. Άλλωστε τους είχε προειδοποιήσει ότι, θυμάστε εκεί στην προσευχή που λέει ο Ιωάννης, ότι δεν θα με βλέπετε για λίγο καιρό και θα λυπηθείτε, ο κόσμος θα χαρεί όμως. Μετά θα με δείτε και θα χαρείτε εσείς και θα λυπηθεί ο κόσμος. Δηλαδή αντιστράψαν τα πράγματα όταν ο Χριστός μπαίνει μέσα στο δώμα και τον βλέπουν αναισθημένο οι μαθητές και παίρνουν την τέλεια χαρά, γιατί πρώτον δεν φοβούνται πια να τους σκοτώσουν. Αφού ο Κύριος είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου, έχουν μαζί τους εκείνον ο οποίος από το θάνατο τους περνάει στη ζωή και από τη ζωή στο θάνατο. Είναι κυρίαρχος. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν φοβούνται το θάνατο. Αυτή είναι η πίστη των χριστιανών, ημών των χριστιανών, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο. Την κρίση του Θεού να φοβόμαστε. Το Θεό να φοβόμαστε, μας μακρύνει. Τον Κύριο να φοβόμαστε, όταν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αστράφτων και βροντών. Έτσι, εκεί είναι το δύσκολο σημείο για κάθε ψυχή και για κάθε ανθρώπινο όν, η κρίση. Διότι ο θάνατος είναι ένα πέρασμα από αυτή τη ζωή σε μια άλλη ζωή. Είναι ένα διάβα, ένα Πάσχα, ας πούμε, κατά μία άποψη. Το Πάσχα του Χριστού είναι αυτό, το ότι πέρασε ο Κύριος από τη ζωή στο θάνατο και πάλι στη ζωή, στην αιώνια όμως ζωή. Και είναι πάντα αναστημένος, διότι νίκησε το θάνατο. Αυτό το πέρασμα, αυτό είναι δηλαδή όταν πέρασε ο λαός και βγήκε απέναντι στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο και στη γη της Επαγγελίας, ανακουφίστηκε. Αλλά αυτό ήταν μια σκιά, μια προτύπωση, ένας τύπος, το ότι το αληθινό Πάσχα είναι να περάσουμε από τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αυθαρσίας. Αυτό είναι το ποθούμενο. Γιατί το να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν από ένα μέρος στο άλλο. Τι έκαναν? Δεν νίκησαν το θάνατο με αυτό. Και ο θάνατος νικέται ακριβώς δίπλα στον Χριστό. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι, όταν είδαν τον Χριστό δίπλα τους μέσα στο δώμα, δεν σταμάτησαν να ανησυχούν. Τι τους είπε ο Κύριος, η πρώτη λέξη, ειρήνη μην. Γιατί χτυπούσαν τα σαγόνια τους και τρέμαν τα πόδια τους από το ότι μόλις χτυπήσει αυτή η πόρτα μπορούν να τους συλλάβουν και αυτούς και να τους κρεμάσουν και να υποστούν και αυτό το σταυρικό θάνατο. Και βλέπουμε πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος, έτσι. Πόσο αδύναμος είναι όταν έρχεται η στιγμή να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και δεν ξέρω αν έχουμε αναφέρει και τους δύο πειρασμούς που κάνει ο Σατανάς, τις λογισμούς απιστίας που βάζει στο τέλος της ζωής του ανθρώπου και του πιο πιστού ανθρώπου, θα παρουσιαστεί, όπως μου λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με δύο πειρασμούς.
αν τους πούμε εντάχει, διότι δεν είναι τώρα θέμα της εκπομπής μας της σημερινής, είναι ο πειρασμός της απιστίας. Θα έρθει ο Σατανάς και θα πει στον ετοιμοθάνατο χριστιανό: πού είναι όλα αυτά που διάβαζες και άκουγες και μετάλαβες και το ένα και το άλλο? Όλα αυτά ήταν ψέματα. Θα έρθει να συκοφαντήσει δηλαδή την αλήθεια του Ευαγγελίου. Εκείνη τη στιγμή θα πούμε: είπα γιο πίσω μου Σατανά, το Χριστό μου εγώ θέλω και τίποτε άλλο. Την Αγία μου Εκκλησία πιστεύω, η οποία μου δίδαξε αυτά, αυτά, αυτά σε όλη μου τη ζωή, και τώρα δεν είσαι εσύ ικανός μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να μου αλλάξει όλη την πίστη την οποία εγώ αγωνίστηκα μια ζωή να αποκτήσω. Και ο δεύτερος πειρασμός, αν δεν περάσει αυτός, πάντα ο Σατανάς κάνει έναν πειρασμό. Τον ελαφρότερο πειρασμό τον κάνει στην αρχή και μετά κάνει το βαρύτερο. Όπως ο πυγμάχος φυλάει τη δυνατότερη γροθιά για το νοκάουτ, έτσι, και παίρνει δυνάμεις για να χτυπήσει την τελική γροθιά στον αντίπαλό του και να τον νικήσει με αυτόν τον τρόπο, έτσι και ο Σατανάς ζαλίζει πρώτα το θύμα του και μετά του ρίχνει το peccato mortale που λέγουν, δηλαδή το τελικό χτύπημα. Το τελικό χτύπημα το αφήνει πάντα ο Σατανάς. Τελευταία έτσι έκανα και με τον Κύριό μας και με όλους τους άλλους που πείραξε αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή με έναν ελαφρό πειρασμό, και αν δεν πέσει τον ελαφρό πειρασμό, τότε χρησιμοποιεί το βαρύ πυροβολικό. Ο δεύτερος πειρασμός λοιπόν του Σατανά, και εδώ να προσέξουμε, είναι ότι μπορεί να καγχάσει και να πει: α, εσύ με νίκησες, είσαι καλός, είσαι Άγιος. Θα πας στον παράδεισο εσύ γιατί είσαι Άγιος. Ούτε αυτό το λογισμό να μην τον δεχτούμε ότι είμαστε ικανοί για τον παράδεισο αφεαυτού, ούτε να ακούσουμε τον Σατανά ότι θα μας πει εκείνη την ώρα ότι εμείς είμαστε Άγιοι και δικαιωματικά θα μπούμε στον παράδεισο. Κανείς άνθρωπος δικαίως, δικαιωματικά δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μπει αφεαυτού στον παράδεισο, αλλά μόνο με τη βοήθεια και το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το δίδαγμα που θέλει να περάσει και ο Άγιος Νικόδημος Παγιωρίτης, λέγοντας ότι οι δύο μεγάλοι πειρασμοί του ανθρώπου, ο οποίος φεύγει από αυτόν τον κόσμο, κάποτε θα τον χτυπήσει, ίσως λίγο πριν από το τέλος της ζωής αυτής της γήινης, για να του δηλητηριάσει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, την οποία επιποθεί να δει τον Κύριο σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, όλοι λοιπόν οι μαθητές έχουν τα κλειδιά και τα έδωσε σε όλους ο Κύριος, μην κάνοντας διάκριση προσωπική. Βεβαίως, ο καθένας μαθητής έχει τη δική του αξία και τίθεται κατά την σειρά που του αρμόζει. Έτσι, όταν οι δύο μαθητές ζήτησαν αξίες πριν να αποδείξουν την αξία τους, ο Κύριος είπε ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν είναι σε μένα αυτή τη στιγμή να σας πω να σας βάλω δεξιά και αριστερά. Διότι πρώτο πάθος του δεξιά και αριστερά έχει τους δύο ληστές ο Κύριος, και μετά το πάθος και την Ανάστασή του έχει την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Πώς λοιπόν θα υπερφαλαγγίσει κάποιος την Παναγία να πάει δεξιά από τον Χριστό, αφού εκείνη είναι ετοιμασμένη από τον Θεό η θέση αυτή, εκείνη αγωνίστηκε με την καρτερικότητα, την παρθενία της, την ταπείνωσή της και την κέρδισε. Λοιπόν, μπορεί να τη διεκδικήσει κάποιος άλλος? Είναι ικανός κάποιος να υπερφαλαγγίσει την Υπεραγία Θεοτόκο στη δεξιά θέση που έχει στον Κύριο, ή τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος θυσιάστηκε γι' αυτόν, εκόπηκε η κεφαλή του για τον Κύριο, για την ομολογία του Κυρίου και για το έργο αυτής της, το να στρώσει το δρόμο, να οδοποιήσει δηλαδή την οδό του Κυρίου, ο Ιωάννης, που είπε ο Κύριος τον εγκομίασε και είναι ο μεγαλύτερος γεννημένος μεταξύ των γυναικών, από τις γυναίκες που γέννησαν ανθρώπους, ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος, είπε. Λοιπόν, για να λείψει λοιπόν αυτή η παρεξήγηση, είναι μεν κορυφαίος των Αποστόλων και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, τους έχουμε μαζί κλπ. Αλλά μην μειώνουμε και το Κύριος και την αξία των άλλων Αποστόλων, οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα στη Βασιλεία των Ουρανών με τους άλλους. Λοιπόν, του είπε: θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας. Αλλά το να τους βάλει δεξιά και αριστερά, όπως είπαμε, δεν ήταν εκείνης της ώρας. Και αποκαλύπτει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος, με αυτές τις δύο υποσχέσεις που λέει, διότι πώς θα μπορούσε να δώσει, αν δεν ήταν Θεός, τα κλειδιά στον Πέτρο? Ποιος τόλμησε ποτέ προφήτης να πει: έλα εδώ, εγώ θα σου δώσω τη Βασιλεία των Ουρανών ή τα κλειδιά της Βασιλείας, να βγάζεις μέσα ανθρώπους? Τι είναι αυτό? Δεν είναι αυτό
Δεν είναι αυτό απόδειξη της βασιλείας του Χριστού, αλλά και της θεότητας του Χριστού? Κάθε λέξη του Ευαγγελίου, κάθε πρόταση του Ευαγγελίου μας αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού, αν έχουμε την καλή διάθεση να το δούμε. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός Πατήρ συνομιλεί με τον Ιερεμία, τον προφήτη Ιερεμία, και του λέει: «Ο σαν χαλκίνη στήλη θα σε καταστήσω και σαν τείχος ακλόνητο». Λοιπόν, όπως ο Θεός υπόσχεται σε έναν άνθρωπο πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποσχεθεί, έτσι και ο Κύριος υπόσχεται στον Πέτρο πράγματα που κανείς των προφητών και κανείς των ανθρώπων εξ ημών δεν μπορεί να δώσει αυτό το προνόμιο να εισαγάγει στην βασιλεία των ουρανών ανθρώπους, ψυχές δηλαδή μέσα στον παράδεισο. Αδιανόητο δεν είναι? Αν το δώσει ο Θεός, πώς μπορεί κανείς να το διεκδικήσει για να το πάρει αυτό το προνόμιο? Ο Υιός με σκοπό να διαδώσει την αποκάλυψη αυτή που είπε ο Πέτρος, δηλαδή το ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και ο Θεός όλη την οικουμένη, του παρέδωσε με αυτόν τον τρόπο την εξουσία των ουρανίων πραγμάτων. Σε ένα θνητό άνθρωπο όπως ο Πέτρος δίνει τα κλειδιά των ουρανών. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο απλώνει την εκκλησία του σε όλη την οικουμένη και την ισχυροποιεί, την κάνει ίση με τον ουρανό. Γιατί μας λέει στη συνέχεια ότι η γη και ο ουρανός θα εξαφανιστούν, ενώ τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα μείνουν ασάλευτα, δεν θα κουνηθούν καθόλου. Και η γη ακόμα κινείται με σεισμούς, τα λόγια του Κυρίου δεν θα κουνηθούν με τίποτα. Ακόμα και ο ουρανός και η γη φαντάζεστε να φύγει, τα λόγια του Χριστού δεν θα φύγουν. Αλλά και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μας λέει ότι έκανε αυτός την κτήση με τον Πατέρα συνεργαζόμενος, αλλά και αλλού λέει ότι είναι εκείνος ο οποίος δια του οποίου έγιναν οτιδήποτε βλέπουμε, λέει ο Ιωάννης, έτσι, οτιδήποτε το οποίο έγινε, το οποίο δημιουργήθηκε δηλαδή. Άρα ο Κύριος είναι και ο δημιουργός, ο Κύριος μας είναι και ο δημιουργός του κόσμου. Θα οικοδομήσω την εκκλησία, θα σου δώσω τα κλειδιά των ουρανών. Όταν είπε όλα αυτά, τότε τι κάνει? Δίνει αυστηρή εντολή να μην μπουν σε κανένα ότι είναι ο Χριστός. Δεν μας κάνει εντύπωση γιατί δίνει αυτή την αυστηρή εντολή? Μας το είπες Κύριε για να μην μπορούμε να το πούμε? Δεν είναι η ώρα να το πείτε τώρα. Διότι όταν δεν θα εξέλιπαν τα αίτια του σκανδαλισμού των ανθρώπων, δηλαδή όταν θα είχε γίνει ο σταυρικός θάνατος και η Ανάσταση, τότε θα ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να διαδοθεί αυτή η αλήθεια, και πρώτα πρέπει να την έχουν αυτή την πίστη αποδεδειγμένη οι μαθηταί, και όπως την είχαν αποδεδειγμένη αφού ήταν τον Κύριο πολλές φορές μετά το θάνατό του και πίστηκαν απόλυτα ότι αυτός είναι ο Θεός, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και ο Θεός, την αλήθεια την οποία είχε πει ο Πέτρος δηλαδή, και θυμήθηκαν βέβαια τα λόγια του, διότι πάντα τους είχε προειδιάσει για τις επόμενες κινήσεις που θα έκανε ο Κύριος, ούτως ώστε μετά όταν θα ερχόταν το Άγιο Πνεύμα θα τους τα υπενθύμιζε αυτά και θα έλεγαν αυτοί: «Α, βέβαια, μας τα είχε πει και ο Κύριος αυτά που μας λέει ο Παράκλητος και το Άγιο Πνεύμα». Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή και της δικής σας διώξεως, διότι αυτομάτως με το να λέτε ότι εγώ είμαι Θεός, Υιός Θεού και Θεός, και να με κηρύτε σε όλη την οικουμένη, θα δημιουργήσετε το φθόνο των αρχρώτων και των κακών ανθρώπων, οι οποίοι θα σας μισήσουν και θα πάθετε ό,τι έπαθα και εγώ. Ό,τι έπαθα και εγώ θα πάθετε κι εσείς. Αλλά έπρεπε πρώτα να έχουν την πίστη για να μπορούν να αγωνιστούν και να πάθουν και να νικήσουν, διότι αν δεν έχει ο άνθρωπος την πίστη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορείτε καν να επιζήσει άμα δεν έχει την πίστη στο Χριστό και στο Θεό ο άνθρωπος. Εκείνο που έμεινε ακλόνητο και δεν παθαίνει καμία βλάβη είναι η πίστη αυτή, η οποία δεν βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο. Δεν βγαίνει αυτή η πίστη. Ούτε οι τύρανοι μπόρεσαν να τη βγάλουν την πίστη αυτή και σκανδαλίστηκαν βέβαια με αυτό που εκήρυταν οι Απόστολοι και στην πρώτη ομιλία του Πέτρου
Θορυβήθηκαν οι Φαρισαίοι και είπανε: Σταματήστε τον να μην μιλάει για αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού, είπανε. Αλλά λέει ο Πέτρος: Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε. Σας ακούμε μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Διότι δεν είναι οι άρχοντες εκείνοι οι οποίοι θα μας επιβάλλουν εμάς τα πάντα. Οι άρχοντες έχουν την υλική μας ζωή. Αν θέλετε και την ηθική, ας πούμε, της κοινωνίας. Το πώς δηλαδή θα συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος κλπ. Αυτό είναι ένα αντικείμενο της νομοθεσίας κλπ. Άλλωστε, ο χριστιανός δεν συμπεριφέρεται μόνο νομοτύπος, δηλαδή ακολουθεί τους νόμους, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται θυσιαστικός. Δηλαδή δεν πρέπει να δίνει στην εφορία αυτά που χρωστάει στο κράτος, αλλά πρέπει να δίνει και αυτά που οφείλει στους αδερφούς του, τους φτωχότερους. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να καλύψει πνευματικά έναν άνθρωπο. Ποιος μας κάλυψε από όλους τους πρωθυπουργούς που πέρασαν στην Ελλάδα πνευματικά? Δεν μας κάλυψαν πνευματικά. Γι' αυτό, επειδή είναι ανεπαρκής η κρατική, ας το πούμε, εξουσία να νουθετεί πνευματικά τους ανθρώπους, γι' αυτό έχουμε τους πνευματικούς δασκάλους, έχουμε την Εκκλησία μας κλπ. Δηλαδή ο άνθρωπος απομένει τον Κέσαρα, δηλαδή την πολιτεία, έχει την νομοθεσία και την προστασία. Έτσι έχει η πολιτεία και οι άρχοντες πληρώνονται και εξουσιάζουν ακριβώς για να τηρούν τους νόμους του κράτους. Τους φόρους, την νομοθεσία, τα δικαστήρια, τις αδικίες, όλα αυτά πρέπει να... Αλλά η πνευματική κατάσταση και αυτή υπόκειται στον πνευματικό νόμο του Θεού. Και όταν γίνεται σύγκρουση, όπως είπε και ο Απόστολος Πέτρος στους Φαρισαίους, δεν μπορούμε εμείς να ακούμε εσάς όταν έρχεστε σε σύγκρουση με αυτά που μας έχει πει εμάς ο Θεός, μας έχει αποκαλύψει ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εμείς θα ακούσουμε τον Χριστό, δεν θα ακούσουμε εσάς σε αυτή την περίπτωση. Θα είμαστε νομοταγείς μέχρι εκεί που εσείς είσαστε κι εσείς άνθρωποι του Θεού και υπακούετε στον νόμο του Θεού. Αν εσείς παρακούετε στον νόμο του Θεού, εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε στην παρακοή αυτή. Γι' αυτό οφείλουμε, αγαπητοί φίλοι, να αποδεχόμεθα, να τιμούμε την πολιτεία και τους άρχοντες, διότι οι άρχοντες, μην ξεχνάμε, έχουν γίνει είτε με την συγκατάθεση του Θεού, είτε με την ανοχή του Θεού, πάντως έχουν γίνει για ένα σκοπό. Δεν κρατάει, λέει ο Απόστολος Παύλος, μάχαιρα τυχαία ο Κέσαρας. Την κρατάει για την τιμωρία των κακών, των δολοφόνων, των κακοποιών στοιχείων, για να μπορούν οι άλλοι να ζουν εν ειρήνη και να μπορούν να δημιουργούν και να διάγουν σωστή ζωή. Διότι για σκεφτείτε, να μην υπήρχε νόμος, τι θα γινόταν τότε, αυτή η αναρχία δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγει από το σπίτι του. Φοβάται να πάει στη δουλειά του, φοβάται να κάνει οτιδήποτε. Γίνεται η ζωή του μαρτύριο. Να λοιπόν, γιατί σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι χριστιανική, είναι υποτύπων χριστιανική, τύπου χριστιανική, αλλά στην ουσία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της μέσα, χρειάζεται να υπάρχει η εξουσία, η κρατική και η δικαστική και η πολιτική, η οποία θα μπορέσει να εξομαλύνει κατά κάποιο τρόπο τις περιπτώσεις αυτές. Και ξέρουμε σε ανώμαλες περιπτώσεις που δεν υπάρχει κράτος κλπ. Τι γίνεται, οι άνθρωποι, οι πιο ακόμα φιλήσυχοι άνθρωποι μετατρέπονται σε άγριους ανθρώπους, οι οποίοι κοιτάνε να επιβιώσουν, έτσι, όπως η κατοχή. Μας έλεγαν οι πατεράδες μας, συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ότι, και πολλοί άλλοι βέβαια, ότι δεν μπορούσε να πιστέψεις ότι ένας άνθρωπος μορφωμένος φτάνει σε τέτοιο βαθμό, έτσι, καταπτώσεως, ηθικής καταπτώσεως. Και μάλιστα ο πατήρ Αγουστίνος, του οποίου τις κασέτες δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι άτυχος όποιος δεν έχει ακούσει τις κασέτες του πατέρα Αγουστίνου Καντιώτη, και υπάρχουν στο Σταυρό και μπορεί να τις πάρει κανείς, να πάρει έτσι 20-30 να τις ακούει στο σπίτι του. Λέει ότι είδα, λέει, ανθρώπους, λέει, υψηλών κοινωνικών τάξεων όταν έγινε, λέει, η επιστράτευση και όλα αυτά, τότε με τον πόλεμο, όταν κατεβαίναν οι Γερμανοί, να σπάζουν τις αποθήκες και να παίρνουν τα τσουβάλια στην πλάτη τους και να τρέχουν, λέει, σαν έλουροι, να ανεβαίνουν σκάλες, να πηδάνε αυτά. Άνθρωποι που ήταν καθόλου καθώς πρέπει, εντάξει, φιλήσυχοι, ήρεμοι κλπ. Κάτω από το ένστικτο, ας το πούμε έτσι, της επιβιώσεως έτσι και του υπερχομένου τρόμου και φόβου και θανάτου κλπ.
πώς φτάνουν σε σημείο σε μια ακρότητα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση τώρα, ο Πέτρος, ομολογώντας τον Χριστό και θέλοντας να, έτσι, με ενθουσιασμό να δώσει αυτό το πράγμα, τι αποκαλύπτεται, ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος του δίνει τελικά τη γνώμη αυτή, για λόγους που μόνο ο Θεός ξέρει, κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην ανάλογη και σωστή πίστη. Και αυτό επιβραβεύεται βέβαια από τον Θεό, διότι δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι, για να πούμε αυτό γιατί η ώρα μας πέρασε, δύο πράγματα εκείνα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να περνάει τη βασιλεία, να περάσει τη βασιλεία των ουρανών. Το ένα είναι η ορθή πίστης, την οποία ζητάει ο Κύριος, βλέπετε. Δεν θα πήγαινε στον παράδεισο όποιος νόμιζε ότι είναι ο Ιωάννης, ο οποίος ξανάρθε, να πούμε, γιατί τότε πιστεύανε και στη μετεσάρκωση, με λίγα λόγια. Ότι έφυγε η ψυχή του Ιωάννη και μπήκε στο σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει μετεσάρκωση. Γι' αυτό προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες που διδάσκουν τη μετεσάρκωση. Ότι ο άνθρωπος λέει πάει σε άλλο σώμα. Ψέματα. Μας δίνει ο Σατανάς μακρύ σκηνή για να μην μπορούμε να αποτύχουμε τη σωτηρία μας τώρα. Σε αυτή τη ζωή πετυχαίνεται η σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλη ζωή να πολεμήσει ο άνθρωπος. Το λέει ο Κύριος. Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι οι σύνοδοι. Οι οποίοι σύνοδοι τι κάνανε. Αφορήσανε εκείνους που πιστεύαν στη μετέωση της σάρκωσης. Είτε παρασυρμένοι από την αρχαία αυτή βουδιστική δοξασία, η οποία πήγε μετά στην Αίγυπτο και μετά έρθε στην Ελλάδα με τον Πυθαγόρα και με τους Πυθαγορείους και μετά στον Πλάτωνα, κατά κάποιο τρόπο, αν και ο Πλάτων δεν είχε αυτή την πεδαριώδη, να το πούμε έτσι, ότι λέει από το κατώτερο λέει βασίλειο και τα φυτά ακόμα θα γίνουν τέλη, θα γίνουν θεοί. Αυτά τα πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θέση στην χριστιανική διδασκαλία, έτσι, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τα medium και όλα αυτά, αυτά κάνουν, παίρνουν διδασκαλίες τέτοιες, σατανικές, ανθρώπων απίστων, ψευδοπροφητών, τα ενσωματώνουν εκεί μετάστρα και θα ξαναγεννηθούμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε και αυτά και παραπλανούν τους ανθρώπους για να χάσουν τη βασιλεία του Θεού. Θα ξέρουμε, δύο πράγματα είναι, τα καλά έργα αλλά και η ορθή πίστη. Αν έχουμε την ορθή πίστη όπως είναι η Ορθοδοξία, έχουμε διανύσει το μισό δρόμο. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν την ορθή πίστη, πώς θα πάνε στο Θεό? Πώς θα πάνε στο Θεό, αφού μέσω του Υιού πηγαίνουμε στον Πατέρα, μέσω του Χριστού ξέρουμε το Θεό. Κανείς άλλος δεν διδάσκει το Θεό παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος γεννημένος στη γη που να μας λέει τι είναι ο Πατέρας, γιατί κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός, ο οποίος ήταν στους κόλπους του Πατρός, από πάνω κατέβηκε και ήρθε να μας διδάξει. Στους άπιστους Φαρισαίους τι έλεγε ο Χριστός? Εγώ τι ακούω τον Πατέρα μου σας λέω. Αν λοιπόν είσαστε εσείς μια στόφα τέτοια, ή αν είσαστε άνθρωποι του Πατέρα που σας αγαπάει ο Πατέρας και είσαστε πίμνιο του Πατέρα, δηλαδή ακούγατε τον Πατέρα και ακούγατε και τον Μωυσή ακόμα, θα καταλαβαίνατε εμένα τι σας λέω. Αλλά εμένα δεν με καταλαβαίνετε, γιατί δεν είσαστε από το Θεό, είσαστε από τον Πατέρα σας τον διάβολο. Είναι απλό το πράγμα. Οι ίσαν άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον Χριστό. Δεν τον καταλαβαίνουν. Δεν τον εννοούν. Δεν εμβαθύνουν. Δεν μπαίνει μέσα τους ο λόγος του Θεού. Διότι έχουν μια ασπίδα εκεί, σατανική, γύρω από την ψυχή τους, που ο λόγος του Θεού ξοστρακίζεται. Χτυπάει εκεί όπως η σφαίρα και φεύγει. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος στην παραβολή του Σπορέα ότι δεν θα δεχτούν όλοι το λόγο του Θεού όπως θα τον ακούσουν. Αλλά εκείνες τις ψυχές που είναι καλλιεργημένες, εκείνες που είναι έτοιμοι να δεχτούν το σπόρο και να τον πολλαπλασιάσουν μάλιστα. Λοιπόν, να που ο σπόρος μπαίνει στη γη την έφορη και τι κάνει, πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή δεν μπαίνει να μείνει εκεί, αλλά χρειάζεται και η πράξη. Ο πολλαπλασιασμός του σπόρου είναι αυτή που λέμε η ορθοπραξία, δηλαδή τα δύο αυτά πόδια ή φτερά καλύτερα ή κουπιά όπως θέλετε, διότι με ένα κουπί η βάρκα δεν προχωράει και με ένα φτερό το πουλί τσακίζεται, πέφτει και τσακίζεται. Αγαπητοί φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα, τα λίγα. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας προστατεύει και να μας ευλογεί πάντοτε και εύχομαι κάτι να συγκρατήθηκε και από αυτά που είπαμε τα σημερινά και να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός είμαστε πάλι σε μια νέα εκπομπή μηνυμάτων Ορθοδοξίας. Ωστότε να είστε καλά, χαίρετε εν Κυρίω.